και εύχομαι να είστε καλοί και καλά έργα. Υγεία και θα στο καλό. Και πω έτσι. Αμήν. Και αγάπη και ομόνια. Αμήν. Να είστε καλά. Πάτε Νικόλα, κύριε Δήμο, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι και πρόεδροι. Εκ μέρους της κοινότητας, σας καλωσορίζω, της κοινότητας και του τοπικού συμβουλίου. Ελάτε μαζί μου, βρε, γιατί έχετε φύγει. Ελάτε μαζί μου. Έχω τα παιδιά μαζί εδώ. Σας καλωσορίζω στο κοινοτικό κατάστημα και εύχομαι καλή χρονιά και να έχουμε δύναμη, υγεία και δύναμη να διεκπαιδεώσουμε όσα έχουμε στο πρόγραμμά μας και για την κοινότητα Δήμαρχε και για όλο το Δήμο. Δήμαρχε, έχεις το λόγο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, δεσιμότατε, αγαπημένο μου πατέρα Κολέ, προεδρίνα μου, αγαπητά μέλη του διοικητικού, του τοπικού συμβουλίου, φίλες και φίλοι, δεν είναι η ώρα των λόγων, είναι μια ωραία εκδήλωση πράγματι εδώ στα Εξαμήλια. Εδώ δύο κουβέντες θα σας πω, πέρα από τα χρόνια πολλά, όσοι ήθιστε, για να έχουμε μια καλή χρονιά και ευλογημένη. Αυτά που έχουμε πει προεκλογικά, μπαίνουμε σε φάση σιγά σιγά να τα κάνουμε πράξη. Θα τα βλέπετε όλοι μαζί, είτε η πρόεδρος, είτε τα μέλη όλα του τοπικού συμβουλίου, είτε το δημοτικό συμβούλιο. Έχουμε και τον Χρήστο το Μελέτη εδώ τώρα, τη δήμαρχό μας, το δικό σας άνθρωπο. Ακριβώς. Ό,τι έχουμε πει γίνονται πράξη. Θα τα βλέπετε στην πορεία ένα προς ένα. Θα μας επιτρέψετε λίγες ημέρες ακόμα, γιατί ακόμα δεν έχουμε προϋπολογισμό και δεν διαφαίνεται να έχουμε πριν από το τέλος Μαρτίου. Την παραπάνω την ερχόμενη Δευτέρα θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα μήνα να μας εγκρίνει και η αποκεντρωμένη, γιατί έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, εκ του νόμου βεβαίως, μας περιμένετε μέχρι τέλος Μαρτίου. Στη συνέχεια θα δείτε, θα ξεδιπλώνονται από τα απλά, τα καθημερινά θέματα, δεν τάζουμε λάγος με πετραχίλια, απλά πραγματάκια. Και χρόνο με το χρόνο θα βλέπετε αυτά τα μεγάλα που έχουμε πει, είτε είναι αποχέτευση λιμάτων εδώ στα Ξαμήλια, είτε είναι τα αθλητικά μας, είτε είναι δράσεις όπως τα πολιτιστικά, θα τα βλέπετε στην πορεία. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θα μας κρίνετε καθημερινά και θέλουμε να μας κρίνετε και αυστηρά. Δεν έχουμε έρθει ούτε για να λέμε ευχολόγια, ούτε ψέματα, ούτε παραμύθια. Αν είναι κάτι να το κάνουμε, θα σας πούμε ότι το κάνουμε. Και πότε, σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Αν είναι κάτι που δεν γίνεται, που ζητάει ο πολίτης και δεν γίνεται, είτε γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα σαν δήμους, είτε γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα αναγκαία κονδύλια, θα σας λέμε την αλήθεια. Δεν μπορεί να γίνει, μην το περιμένετε. Ό,τι έχουμε πει όμως θα γίνει πράξη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε, καλή συνεργασία, αγάπη, ομόνια, συνεργασία, αλληλεγγύη σε όλους μας. Είμαστε ένα χωριό υψηλού κινδύνου και θέλουμε έτσι ακριβώς να μας αντιμετωπίζετε. Πρώτα-πρώτα εμείς θέλουμε την τη φύλαξη. Ναι. Να μιλήσω ή φύλαξη. Ναι. Φύλαξη, καλά που με το θέτει η Δίνα. Είναι το θέμα μας. Είναι ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο. Παραλάβαμε μία σύμβαση με έναν ιδιώτη. Ο άνθρωπος είναι εδώ. Δεν τον έχω γνωρίσει κιόλας, θέλω να τον γνωρίσω. Ο άνθρωπος δεν έχει πληρωθεί. Είναι αλήθεια, 3-4 μήνες μέχρι τέλος Δεκέμβρη και έχει σταματήσει τη διαδικασία. Θέλω να δούμε την σύμβαση αυτή, γιατί ο σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε τη σύμβαση, να βάλουμε άλλες 2-3 ώρες επιπλέον και όχι να την σταματήσουμε. Αν όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί, γιατί ακούω και τις δύο πλευρές, ακούω και τον ίδιο και έχει δίκιο, ακούω και την υπηρεσία που έχει και αυτή δίκιο, πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Εάν δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα πάμε σε νέα σύμβαση, είτε με τον ίδιο είτε με άλλον, με τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Το σωστό βεβαίως είναι ό,τι έχει δουλευτεί μέχρι σήμερα να πληρωθεί.
δεν είναι ωραίο πράγμα να δουλεύεις 3 μήνες, 4, δεν ξέρω πόσους ήταν με την προηγούμενη, 6, με την προηγούμενη διοίκηση και να του πούμε τώρα, α, δεν μπορώ να σε πληρώσω. Θέλω να τα δούμε από κοινού, αλήθειες να λέμε στον πολίτη. Ούτε ώρες, τώρα διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε ούτε την υπάρχουσα σύμβαση. Αυτά είναι που σας είπα ότι έχουμε παραλάβει πολλά πράγματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα, αλλού δεν είχαμε συμβάσεις, δεν έχουμε για γραφική ύλη, δεν έχουμε για το κοινωνικό παντοπολείο, δεν έχουμε για τα ανταλλακτικά. Η σύμβαση αυτή είναι στον αέρα με τον ανάδοχο. Τα είδη του κοινωνικού παντοπολείου στον αέρα, τα αδέσποτα, οι σκυλοτροφές στον αέρα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στον αέρα. Καταλάβετε ορισμένες δυσκολίες που υπάρχουν, τις οποίες θα τις αντιμετωπίσουμε. Εύχομαι και ελπίζω μέχρι τον Μάιο που θα έχουμε και τον προϋπολογισμό και θα έχουν γίνει και οι διαγωνισμοί, να τα έχουμε λύσει με καθαρούς όρους. Όπως έγινε τώρα δηλαδή με τη φύλαξη, έκανε η προηγούμενη διοίκηση, και δεν κατηγορώ κανένα, μία σύμβαση με τον ανάδοχο και διαπιστώνεται τώρα ότι δεν μπορεί να πληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ωραίο, ούτε σωστό, ούτε δίκαιο. Η λύση όμως θα τη βρούμε, γιατί ασχολούμαστε με τα θέματα, θα τη βρούμε από κοινού.